Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στο Μπορείς να το σώσεις. Λοιπόν, Κυριακή σήμερα θα είμαστε περίπου για κάνα μισάωρο. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία έτσι ανάλυση των τελευταίων οικονομικών γεγονότων. Ο προϋπολογισμός είναι το σημαντικότερο. Θα σχολιάσουμε λίγο την ύφεση. Θα δούμε πώς μπορείτε εσείς να προφυλαχθείτε από τα αρνητικά της εποχής και τα θετικά πώς μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να πούμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ανοίξει όσο μπορεί το ταμείο και να βοηθήσει τις δύσκολες στιγμές αυτές τους Έλληνες πολίτες. Είναι πάρα πολύ απλό και τώρα που ερχόμουν εδώ στο Blue Sky, μιλώντας εδώ με ένα φίλο μου, είπε «Μα οι πιο φτωχοί είναι αυτοί που κάνουν περισσότερο την κίνηση στην καθημερινότητα». Του λέω «Βασίλη, απόλυτα σωστό. Μπράβο, έχεις δίκιο. Είναι η αρχή της οικονομίας». Δηλαδή, η κρίση χτυπάει περισσότερο τη μεσαία τάξη και κάτω, διότι αυτή είναι και η καθημερινή μικροοικονομία. Δηλαδή, ένας πλούσιος μπορεί και αυτός να έχει χάσει, αλλά ο πλούσιος και κάτω ψέματα, ρε παιδιά. Θα βρει τον τρόπο να προχωρήσει. Ο κακομοίρης, ο μικρομεσαίος, ο χαμηλός συνταξιούχος, να μου πεις, ο συνταξιούχος, πώς μπορεί να επηρεαστεί από την κρίση. Ρε παιδιά, αυτοί οι χαμηλοί συνταξιούχοι στηρίζουν οικογένειες από πίσω. Και εδώ θα πρέπει λίγο να υπάρχει μια ευαισθησία σε ό,τι έχει να κάνει τον τρόπο αντιμετώπισης σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη και τέτοιοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν χαμηλά εισοδήματα. Χωρίς να σημαίνει ότι και αυτοί που έχουν πιο μεγάλα εισοδήματα και έχουν δημιουργήσει, αυτούς αφήνουμε απ' έξω. Και αυτούς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, αλλά η πραγματικότητα ποια είναι, ότι όταν ένας άνθρωπος είναι χαμηλός συνταξιούχος, έχει ένα μικρό μισθό, είναι στο ενίκιο, έχει τις υποχρεώσεις, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνει όταν θα τον βγάλει σε αναστολή. Και εδώ να πούμε και κάποια πράγματα και για τις άδειες, θέλω να πω ότι υπάρχει μια καινούργια διαδικασία, ότι αν δεν έχετε πάρει άδεια μέσα στο 2020, αν έχετε προσβληθεί από το Μάιο και μετά και σας χρωστάει την άδεια ο εργοδότης, τώρα θα μπορεί να σας τη δώσει και στο πρώτο περθήμερο, το πρώτο περθήμερο του 2021. Θα δώσουμε κάποιες χρηστικές οδηγίες. Να βγάλουμε την πρώτη φίλη. Καλησπέρα, κυρία Ελένη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Ναι. Είχα ένα θέμα με τη σύνταξη. Ναι. Και θέλω να πω ένα ευχαριστώ που ασχοληθήκατε με το θέμα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν περίμενα ότι θα με έπαιρνες τηλέφωνο. Γιατί, αφού τι λέμε πρέπει να το κάνουμε. Είπα όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια δυσπιστία, καταλαβαίνεις τώρα. Όχι, όχι. Εμείς ότι όλους τους ανθρώπους που λέμε θα τους πάρουμε τηλέφωνο, τους παίρνουμε. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι πάνω απ' όλα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Το είδα με τα μάτια μου, το άκουσα με τα αυτιά μου. Δεν χρειάζεται να το λες. Εγώ δηλαδή σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Να είστε καλά. Άσχετα ότι δεν έγινε κάτι, πήρα να πω μόνο και μόνο ένα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ τα θέματα, επειδή εδώ ο χρόνος είναι πάρα πολύ μικρός, εγώ έχω πει και έχω δεσμευτεί ότι όλους και με αυτούς που διαφωνώ θα τους παίρνω τηλέφωνο που έχουν περισσότερο χρόνο να τα συζητάμε. Από το 49-64-569 σας παίρνω όλους. Όλους. Αν κάποιος δεν σας έχω πάρει, κοιτάξτε μήπως μιλάγατε ή πως ήταν κλειστό το κινητό σας. Όλους εγώ θα σας πάρω τηλέφωνο και όπως μπορούμε θα βοηθήσουμε. Να πούμε λοιπόν εδώ για τα αναδρομικά ότι ξεκινάει με τους κληρονόμους. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτή που ήταν, που ζούσε το 15-16 ο συνταξιούχος. Ωραία. Και θα το πάρει η χείρα ως κληρονόμος. Και υπάρχει και η άλλη μια κατηγορία που δεν ζούσε, αλλά ο κληρονόμος, δηλαδή η χείρα, τις περισσότερες φορές, αν έχει υποστεί τη μείωση του 15-16, θα πάρει και αυτή αναδρομικά, αν είναι μέσα στις προϋποθέσεις. Άρα έχουμε αυτές τις δύο κατηγορίες. Ωραία. Και από εκεί και μετά, δεν θέλω να χάνετε τη δυνατότητα που μπορεί να έχετε ή να διεκδικήσετε και οι χαμηλοσυνταξιούχοι τα δώρα και τις τυχόν επικουρικές. Το ξαναλέω γιατί η απόφαση μιλάει και για τα δώρα και για τις επικουρικές και όχι μόνο για την κύρια σύνταξη. Άρα εσείς δεν έχετε χάσει το δικαίωμα της προσφυγής, της διεκδίκησης για τα χρήματα που έχετε χάσει. Το λέμε πολύ απλά. Οι κληρονόμοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες της διάταξης. Τα βασικά, να το πούμε έτσι πολύ απλά, αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να αποδείξετε ότι δεν έχετε αποποιηθεί ή ότι δεν υπάρχει μια διαθήκη και των πλησιεστέρων συγγενών. Αυτά τα τρία χαρτιά θα ζητάει.
Και από εκεί και μετά θα σας δίνει και μια δυνατότητα σε ένα-δύο χρόνια, χρόνια λέω, σε ένα-ενάμιση μήνα περίπου να προσκομίσετε τα χαρτιά και θα γίνεται και ένας δικαιωματοληπτικός έλεγχος. Εδώ είμαστε να σας βοηθήσουμε για τη διαδικασία με τους κληρονόμους. 2-10-49-64-569, αυτό είναι το τηλέφωνο που σας παίρνω, το τηλέφωνο του γραφείου μου, που θα μπορείτε, όποια ερώτηση θέλετε, να βοηθήσουμε ή εγώ ή τα παιδιά που συνεργάζομαι δικηγόροι. Γιατί έχουμε πει ότι ο καθένας ξέρει κάτι και το κάνει καλά, από εκεί και πέρα μπορούμε να παίρνουμε τη γνώμη, την συμβουλή της επιστήμης μέσα από συνεργασίες. Μακάρι να μπορούσαμε να τα ξέραμε όλα. Δεν γίνεται αυτό. Άρα, ό,τι ξέρω καλά, σας λέω αυτό το ξέρω καλά, ό,τι δεν ξέρω το ρωτάω. Λοιπόν, ο επόμενος φίλος άμα είναι να βγει. Λοιπόν, η κυρία... συνεχίζουμε με τις γραμμές, γιατί ακούγεται χαμός. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω μέχρι να βγουν οι τηλεθεατές είναι ότι θα πρέπει να... και νομίζω ίσως σε έναν βαθμό το κάνει, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει κάποια μέτρα που έχουν να κάνουν καθαρά και ξεκάθαρα με την οικονομική βοήθεια. Θα πρέπει να πέσει χρήμα στην αγορά. Τώρα, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταλαβαίνουμε, βγάζουν μέτρο με το μέτρο. Σωστό, εντάξει, αλλά θέλουμε λίγο ίσως εμείς από την άλλη, ζητάμε, διεκδικούμε περισσότερο χρήμα, να πέσει περισσότερο χρήμα. Και με τους ανέργους και με τα μέτρα και με τα επιδόματα και με τις δυνατότητες επιδότησης και με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Τα λέω όλα πάρα πολύ γρήγορα και θέλω να πάω στα δάνεια που είναι ακόμα πιο σημαντικά. Όλα αυτά έρχονται και ανοίγουν και προσπαθούν να βοηθήσουν. Όμως, εγώ θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Όπως οι ιδιοκτήτες των ακινήτων για τους κωδικούς που είναι με επιδότηση, θα πάρουν από το 40% το 50%. Δηλαδή, αν ένας πλήρωνε ένα χιλιάρικο, θα δώσει 600 ευρώ και τα 400 ευρώ ο ιδιοκτήτης δεν θα τα εισπράξει, αλλά από τα 400 ευρώ θα πάρει το 50%. Εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερο από την προηγούμενη, γιατί σας έχω πει ότι έχουμε μάθει μέσα από το προηγούμενο πακέτο από το πρώτο lockdown. Εγώ θα έλεγα να είναι τα χρήματα αυτά, να μην μπορεί να τα διεκδικήσει κανένας. Καλησπέρα, κύριε Ελένη. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Θα ήθελα να μάθω κάτι. Παρακαλώ, ορίστε, μιλάτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι χείρα, ναι, από το 2006. Ναι. Και παίρνω μια σύνταξη 500 ευρώ. Ναι. Ορίστε, παρακαλώ, κυρία Ελένη. Και έχω ένα παιδί που είναι 27 χρονών. Ναι. Θέλω να μάθω αν δικαιούται να πάρει το επίδομα κληρονομιάς. Ωραία. Κυρία Ελένη, ακούστε, για να πάρετε η πρώτη κατηγορία, για να πάρετε εσείς τα αναδρομικά, θα πρέπει το 15-16 να ζούσε ο σύζυγός σας. Εσείς δεν είστε αυτή την κατηγορία. Όμως, εάν το αντίστοιχο... Έχει φύγει το 2006 ο σύζυγος. Μάλιστα. Όμως, αν το αντίστοιχο διάστημα εσείς, ως χείρα, ως δηλαδή αυτοί που εισπράτατε τη σύνταξη, έχετε την ανάλογη μειώσεις, θα πάρετε αναδρομικά. Το καταλάβατε. Αν το 15-16 έχετε υποστεί μειώσεις. Θα πάρω αναδρομικά ποιο χρονολογία. Αν έχετε υποστεί μειώσεις, απλά φοβούμε ότι επειδή η σύνταξή σας είναι χαμηλή, ενδεχομένως εκεί να υπάρχει ένα θέμα. Αλλά θα μπορέσετε να το δείτε μόλις ξεκινήσουν για τους κληρονόμους. Εάν και εφόσον έχετε την τύχη να εισπράξετε ένα ποσό, θα πάρετε το 1 τέταρτο εσείς και τα κατά 3 τέταρτα τα τέκνα. Το καταλάβατε. Εντάξει. Τώρα για τα Χριστούγεννα δικαιόμαστε να πάρουμε εμείς τίποτα. Αυτό, κοιτάξτε, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, έτσι, ακούγεται κάτι ότι με προσωπική πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός θα έρθει τελευταία στιγμή και θα το προσπαθήσει να δώσει κάτι. Αυτό είναι στο επίπεδο του ρεπορτάζ. Επίσημα δεν γνωρίζουμε κάτι. Απλά ακούγεται ότι μπορεί κάτι πια τελευταία στιγμή, αν του περισσέψουν χρήματα, να τα μοιράσει στον κόσμο. Αυτό ακούγεται σε ιδιοσιογραφικά site. Ναι, επίσημα. Επειδή εμείς ποτέ δεν έχουμε πάρει από τότε που έχει βγει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουν πάρει συνήθως εκείνοι που παίρνουν από 1.000 ευρώ και πάνω. Ναι, γιατί αυτή ήταν η απόφαση του ηλεκτρικού συνεδρίου. Καταλάβατε, κυρία Ελένη. Ναι. Εμάς μας έχουν ξεχάσει τελείως. Περιμένουμε με τελευταία στιγμή πως βγάλει κάτι για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Θα κάνετε λίγο υπομονή προς τα τέλη του χρόνου. Ναι, εγώ αναρωτιέμαι, με 500 ευρώ τα Χριστούγεννα μπορούμε να πληρώσουμε
το ρεύμα, τα τέλη κυκλοφορίας και τι θα απομείνει δηλαδή να πάμε, δεν χρειαζόμαστε εμείς κάποιο επίδομα όπως παίρναμε παλιά και μας δίνανε σαν βοήθεια. Ωραία, αυτό είναι και η σκέψη του Πρωθυπουργού από ό,τι ακούγεται και ενδεχομένως αυτό και να πράξει. Ενδεχομένως, λέω, κυρία Ελένη. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι προς το τέλος του χρόνου, να δούμε αν έχει φέρει κάτι. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω πριν πάμε στην επόμενη γραμμή. Σας παρακαλώ πολύ όλους που βγαίνετε εδώ να χαμηλώνετε τελείως τον ήχο της τηλεόρασής σας. Τελείως. Και να με ακούτε ή από το κινητό σας ή από το ακουστικό σας. Τελείως τον ήχο της δικής σας τηλεόρασης. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Ελευθερία. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ανάπηρη από το 2002. Έπαιρνα μία σύνταξη αναπηρίας γιατί είχα καρκίνο του ενδομητρίου και πολλά άλλα βάσανα, τα πόδια μου σε πολύ κακό χάλι. Έχω πέρασα από επιτροπή τώρα πριν τέσσερις μήνες είναι τόσο, είναι. Πέρασα από την επιτροπή που πήγαμε κάτω στη... Κάπως λέγεται το μέρος αυτό από εκεί. Σε και πάω. Και με βγάλαμε 85% μάλιστα. Εφέτο. Λοιπόν, τώρα επειδή συγχωρέθηκε ο άντρας μου και έχω σχεδόν 2,5 μήνες που έχει φύγει. Τι όσοι χωρέσουν. Θέλω να μου δώσουν τη σύνταξη του από σύζυγου. Από ποιο ταμείο ήτανε, ποιο ταμείο. Είχα παιδί μου, 550 ευρώ έπαιρνε. Μάλιστα. Και ένα κατοστάρικο του δίνανε γιατί το επικουρικό τι είναι αυτό δεν ξέρω, κάτι δεν ήτανε. Ναι. Ναι, και τώρα λοιπόν δεν έχω πάρει τίποτα από την ημέρα που πέθανε βέβαια ο άνθρωπος. Μάλιστα. Αλλά εγώ τα δικά μου τώρα τα αυτά μου λένε ότι θα μου τα κόψουνε λόγω ότι θα πάρω του σύζυγου. Ναι, μα τι θα μου δώσουν εμένα, ναι. Θα πάρετε ποσοστό από το σύνταξη χειρίας και ένα ποσοστό από τη δική σας σύνταξη. Όχι, μου είπαν ότι θα μου την κόψουνε, μου είπαν. Τελείως. Ναι, όπως με ακούτε, όπως σας το λέω. Κύριε Ελευθερία, να σας πάρω πρώτο ο Θεός αύριο να δούμε ακριβώς λίγο τα νούμερα, να δούμε τι σύνταξη είχε ο σύζυγος και να σας κατευθύνουμε. Εντάξει. Όχι, σας λέω την αλήθεια, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είπα εγώ ότι μου λέτε ψέματα. Ναι. Απλά να το δούμε λίγο πιο, με πιο, έτσι, πιο λεπτομερώς, να το δούμε λίγο, να δούμε ποιες είναι οι συντάξεις. Γιατί υπάρχει συνδυασμός, τώρα δεν ξέρω αν εσείς πρέπει να χάσετε τελείως την πρώτη σύνταξή σας και να μπαίνετε στη χειρία. Όπως με ακούτε, όπως σας το είπα. Εντάξει, δεν διαφωνώ, να το δούμε. Η σύνταξη δική μου τη στιγμή που θα παίρνω από τον άντρα μου. Λέω του ανδρός μου τι είναι, τίποτα. Εγώ έχω φώτα, έχω νερά, έχω την αναπηρία. Θέλω μια γυναίκα να έχω μέσα στο σπίτι, δεν μπορώ να περπατήσω. Πονά τα πόδια μου, έχω κυσούς, έχω σε κακό χάλι τα πόδια μου. Με την μπαστούνα προχωράω. Και βοηθητική μπαστούνα. Γιατί να τα κόψουν τα λεφτά, δεν μπορώ να φέρω μια γυναίκα να μου κάνει κάτι. Να μου κόψει τα νύχια μου, πώς το λένε. Να... Είναι μεγάλο βοηθείς. Πρόβλημα για μένα. Αφού δεν μπορείτε να αυτοεξυπηρετηθείτε, καταλαβαίνω τι μου λέτε. Βεβαίως. Όταν σας λέω ότι με βγάλω 85% τώρα που πέρασα την επιτροπή. Με να... βγάλανε, είχα 63%, όχι 66% ήταν και τώρα 67. Το πήγαν 85%. Μάλιστα. Καταλάβατε. Με βρήκαν ακόμη σε κακό χάλι. Ο γιατρός που με κοίταξε και σήκωσε με συγχωρείτε τη ρόμπα μου. Δείτε από τι πόδια είναι αυτά, τρελάθηκε ο άνθρωπος. Και με βγάλανε 85%. Δηλαδή τώρα γιατί να την κόψουν αυτή τη σύνταξη. Δεν το καταλαβαίνω, παιδάκι, παλικάρι μου. Κύριε Ελευθερία, να το δούμε λίγο αύριο με ηρεμία μετά τις 3 θα το δούμε. Εντάξει, εντάξει αγοράκι μου, εντάξει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι μπρος στο τέλος του χρόνου θα δείτε αυξήσεις στις συντάξεις σας με τον επανεπολογισμό πάνω από 30 έτη. Ένα είναι αυτό. Υπάρχει το επίδομα για τους επιστήμονες τα 400 ευρώ. Οι συντάξεις χειρίας λογικά θα πρέπει να πάνε στο μεγάλο ποσοστό. Η προσωρινή θα πάει από το 70% έως το 80%. Αυτά όλα περιμένουμε μέχρι τέλος χρόνου. Να μου πεις τώρα αυτά που μας λες, ό,τι καλές ειδήσεις υπάρχουν, έρχομαι και σας τις λέω. Με τις χείρες είπαν πώς θα λειτουργήσει. Εγώ αυτό που λέω και ξαναλέω είναι διεκδικήστε μέσα από τις διαδικασίες τις νόμιμες για τα λεφτά που έχετε χάσει. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη. Παρακαλώ. Είμαι συνταξιούχος και ήθελα κάτι να σας ρωτήσω. Αν το ξέρω. Έχω πάνω από 30 χρόνια, ναι. Είμαι στα 38 χρόνια και ήθελα να μάθω για τα αναδρομικά αυτά. Τι δικαιούμαι. Καταρχήν εσείς, από ποιο ταμείο είστε. Ήκα. Ωραία. Εσείς θα δείτε μία αύξηση εάν συμπληρώνετε τα 35 χρόνια περίπου μία σύνταξη το χρόνο, η οποία θα τη δείτε τμηματικά στις συντάξεις σας. Ναι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εάν και εφόσον εσείς είχατε κύρια ή κύρια και επικουρική πάνω από 1.000 ευρώ
στον Ιούνιο-Μάιο του 2015-2016 θα δείτε ναι. το αναλογούν στα αναδρομικά σας. Τώρα, αν και εφόσον έχετε πάρει λίγο πιο μετά τη σύνταξη, εντωμεταξύ μπορεί να μην είσαστε από το πρώτο κύμα. Να είσαστε στο δεύτερο Όχι, κύμα. Όχι, είμαι 20 χρόνια συνταξιούχος. Βρε, πήρατε αναδρομικά τώρα. Τώρα πήρα αναδρομικά, ναι, αυτά τα... Ωραία. Ωραία. Άρα καλά τα λέμε. Άρα αυτό, ναι. αυτό που σας έχει μείνει είναι να πάρετε ακόμα μία αύξηση στην σύνταξή σας από τον επανυπολογισμό του χρόνου του Βρούτσι. Αυτός ο επαναυπολογισμός, κύριε Χαλκιό, τι είναι, τι πράγμα είναι. Ναι. Δηλαδή θα με αφαιρέσουν από τη σύνταξη και θα μου... Θα προσθέσει χρήματα, προσθέτει χρήματα. Ναι, αλλά ο επαναυπολογισμός... Των ετών. Εσείς αυτό που θα δείτε χρήμα. Πιο πολύ σύνταξη, κύριε Γιώργο μου. Πιο πολύ σύνταξη. Ναι. Εγώ έχω ακριβώς 38 χρόνια έλσημα. Ωραία. Πόσο παίρνει το μήνα σύνταξη σήμερα εσείς? Αυτή τη στιγμή, ναι. 1250. Αν είναι έτσι που μου τα λέτε, κάνα κατοστάρικο το μήνα θα πάρετε αύξηση. Κάνα κατοστάρικο το μήνα. Σωστά. Και αναδρομικά είναι για 15 μήνες. Σωστά. Άρα λοιπόν, θα δείτε μια αύξηση. Εντάξει, κύριε Γιώργο. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαλκιώτη. Τίποτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Λοιπόν, αυτά ισχύουν με τις συντάξεις. Είχαμε πει ότι ανεξάρτητα αν έχετε πάρει τα χρήματα δεν τα έχετε πάρει, εσείς έχετε δικαίωμα της προσφυγής. Δηλαδή να διεκδικήσετε χρήματα. Το κράτος κάνει τη δουλειά του και οι δικηγόροι με τους συνταξιούχους κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Και καλό θα είναι, η δική μου προτροπή είναι ναι, όποιος δικαιούται να διεκδικήσει να το κάνει. Να διεκδικείται μέσα από νόμιμες διαδικασίες. Αυτά είναι περίπου πολύ γρήγορα με τις διαδικασίες της σύνταξης. Και για τους κληρονόμους είπαμε ότι ξεκινάει αυτό και θα θέλει 2-3 χαρτιά και θα γίνεται ένας δειγματοληπτικός έλεγχος. Που αν εσείς δεν έχετε προσκομίσει εκείνη τη στιγμή τα δικαιολογητικά, θα σας δίνει και τη δυνατότητα μέσα σε ένα μικρό διάστημα να τα προσκομίσετε και θα πέφτουν τα αναδρομικά τμηματικά. Δηλαδή, μία ομάδα πρώτη, μία άλλη ομάδα δεύτερη. Καλησπέρα, κυρία Κατερίνα, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Χαλκιώτης. Μάλιστα. Ακούστε, είμαι σύζυγος στρατιωτικού αποθανόντος. Ναι. Μου είχαν βάλει ένα ποσό στην αρχή, ναι. και σιγά σιγά μου το μειώσανε και κοντεύουν να μου το κάνουν του ΙΚΑ. Μάλιστα. Του ξέρω εγώ τα αυτά τα χαμηλά. Ναι. Τώρα επέθανε ο άντρας μου 17. 7 Αυγούστου του 2015. Μάλιστα. Τον επιφώνησαν, ας πούμε, αντισμήναρχος ένας πιλότος που έβγαλε το λόγο εκεί για τον επικίδιο. Δεν μπορώ να σας μιλήσω γιατί είμαι στο οξυγόνο τόσο καιρό. Είμαι στα ΑΜΕΑ. Έχω 2 μηχανήματα. Οξυγόνο παίρνω και νεφελοποίητη. Μου κόψαν το επίδομα μόλις πέθανε ο σύζυγος και δεν είχα στον ήλιο μοίρα γιατί είχαμε το μισθό, σπουδάζαν τα παιδιά, δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε πέρα. Και με βάλανε, μου δώσαν 2 επιδόματα αναπηρίας και με βάλανε και μου έγραψα 24, υπέγραψα 24 γραμματιάκια των 52 ευρώ, χωρίς να παίρνω μία. Ξέρετε τώρα για τις συντάξεις που αργούνε. Έτσι αργήσανε και μένανε. Τέλος πάντων πάει αυτό. Τώρα ήθελα να ρωτήσω κύριε Χαλκιώτη, εάν επιτρέπετε να πάρω εγώ αναδρομικά. Αν γίνει στο μεσοδιάστημα αυτό, παίρνετε το αναλογούν, κυρία Κατερίνα μας. Μάλιστα. Με τα κριτήρια της απόφασης απονομής σύνταξης για τους κληρονόμους. Θα πρέπει να τα δείτε ως κληρονόμος, τώρα ξεκινάει η πλατφόρμα και παίρνετε, αν έχετε και παιδιά, κατά το 1 τέταρτο εσείς και τα 3 τέταρτα τα τέκνα σας. Από εκεί και μετά θα σας πάρω και αύριο, κυρία Κατερίνα, στις διαδικασίες να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Απλές θα είναι. Επειδή πέθανε 7 Αυγούστου του 2015. Ναι. Είσασε... Έχει τώρα 5 χρόνια και που είσασε... έχει πεθάνει. Είσασε στο... λέω... πήρα το φοροτεχνικό, λέει θα το ψάξουμε και εκείνος. Εντάξει, ο φοροτεχνικός κάνει άλλη δουλειά τώρα. Εντάξει, τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, θα σας βοηθήσουμε εμείς. Καλό θα είναι αυτά να τα κάνουν δικηγόροι, γνώμη δική μου. Δικηγόροι να τα κάνουν αυτά. Ναι, εντάξει. Και
δεν θα σας αφήσω εγώ έτσι. Θα τα βρούμε, μην στεναχωριέστε. Το θέμα είναι να κάνουμε αυτά που πρέπει. Να γίνει σωστά η διαδικασία, να σας βοηθήσουν τα δικά μου παιδιά, οι δικηγόροι, να σας βοηθήσουν και να τα κανονίσουμε αυτά. Μην βάζουμε μόνο τα λεφτά μπροστά. Πολύ. Το θέμα είναι να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Εντάξει, κυρία Κατερίνα. Λοιπόν, να πούμε κάτι εδώ. Κάνω έκκληση και στο Υπουργείο Οικονομικών και γενικά σε όσους ασχολούνται. Δεν λέω και στον Πρωθυπουργό, γιατί ξέρω ότι θα προσπαθήσει να μην ξεχάσουμε όσο μπορούμε τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι έχουν και αυτή την ελπίδα ότι κάτι θα πάρουν στο τέλος. Αν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο, μία φόρμουλα για να πάρουν κάτι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, καλό θα είναι να το κάνουμε. Όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Και ειλικρινά, το τελευταίο που μας ενδιαφέρει τώρα αυτή τη στιγμή σήμερα είναι, κυρία Κατερίνα μου, είναι μήπως μας αφήσετε απλήρωτους τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα, να βοηθήσουμε θέλουμε. Λοιπόν, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην ξεχνάτε τους χαμηλοσυνταξιούχους, άνθρωποι που ζουν με 3 και με 4 εκατοστάρικα, που στηρίζουν οικογένειες, άνθρωποι που δεν θα έχουν να φάνε τα Χριστούγεννα, άνθρωποι που είναι άνεργοι, άνθρωποι που κοιμούνται στους δρόμους. Γιατί καλά είμαστε εμείς εδώ στο Blue Sky που είμαστε μια χαρά, ο καθένας στο σπιτάκι του, αλλά έχουμε και τον κορονοϊό με πολλούς θανάτους καθημερινά και κάποιοι δικοί μας άνθρωποι κοιμούνται στους δρόμους. Και ο καθένας σας παρακαλώ να κάνει την κίνησή του. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται στους δρόμους. Εμείς φοβόμαστε, κρατάμε αποστάσεις και είμαστε ζεστά με τα σπιτάκια και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που κοιμούνται στους δρόμους και είναι Έλληνες. Καλά κάνει ό,τι κάνει το κράτος, αλλά και εμείς εκεί θέλω όσο μπορεί ο καθένας να μπορεί να κάνει μια κίνηση και να βοηθήσει. Δεν θα μας λείψει από κανέναν να πάμε να ρίξουμε 2-3 ευρώ σε έναν άνθρωπο εκεί πέρα να τον βοηθήσουμε. Κανένας δεν θα πάθει τίποτα με 5 ευρώ. Κανένας. Λοιπόν, ένα αυτό θέλω να πω και από εκεί και μετά να μην ξεχνάμε τις μονογωνιακές οικογένειες, τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, τους υπερήλικες και όσο μπορούμε να βοηθάμε. Γιατί, επειδή κυρία Ιωάννα ακούστηκε λίγο μεγάλη, όλοι μας, πρώτα ο Θεός, με τη βοήθεια του, δεν θα φτάσουμε και εμείς να είμαστε σαν την κυρία εκείνη. Και ίσως κάποτε και εμείς να βγαίνουμε σε ένα Blue Sky να προσπαθούμε να βρούμε μια βοήθεια. Γι' αυτό καλό θα είναι, αν μπορούμε να κάνουμε καλό, να το κάνουμε. Και να μην το λέμε και σε κανέναν. Συνεχίζουμε. Κυρία Ιωάννα, παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Χαλικιώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι στο νόμο του Κατσέλη του 2010. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται που άλλαξε ο νόμος. Κινδυνεύουμε να χάσουμε τα σπίτια μας. Πού άλλαξε ο νόμος? Δεν άλλαξε ο νόμος και πρέπει να πάμε στο 47-45. Σιγά σιγά. Εσείς έχετε οριστική απόφαση από τον νόμο? Έχω δικαστήριο το 23. Μισό λεπτό. Είναι η οριστική σας το 23? Ναι, ναι. Ωραία. Θα κάνετε, δεν σας έχει μιλήσει ο δικηγόρος να κάνετε την επικυρωποίηση? Δεν σας μιλήσατε? Την επίσωση, συγγνώμη. Δεν έχετε μιλήσει με τον δικηγόρο σας? Μα δεν μου άρεσε αυτά που μου είπε. Μου ζήτησε άλλα χαρτιά εκαθαριστικά τριετίας πίσω από το δάνειο, έμφυα πενταετίας και τέτοια. Γιατί να... Δηλαδή πρέπει να αλλάξω να πάω στο νόμο 47-45. Σε κανένα νόμο δεν αλλάζεται, καλή μου κυρία. Απλά το δικαστήριο που έρχεται... Δεν σας το εξήγησε ο δικηγόρος σας? Δεν το κατάλαβα, γι' αυτό περνάω εσάς. Εντάξει. Αυτές τα δικαστήρια που θα γίνουν το 23, το 24, το 34, κατά μεγάλη πλειοψηφία όλα θα τελειώσουμε στο 2021. Άρα αυτά που θα κάνετε τότε τα κάνετε τώρα και θα δικαστείτε τώρα. Απλό είναι. Κανένα νόμο δεν αλλάζετε. Ποιο νόμο αλλάζετε εσείς? Απλά αν εσείς έτσι είχατε στο μυαλό σας ότι θα γίνει το δικαστήριο το 2023, αυτό θα το βγάλετε το μυαλό σας και θα κρυθείτε τώρα. Και να σας πω, κινδυνεύουμε να χάσουμε τα σπίτια μας. Τι εννοείτε σπίτια σας? Εγώ είμαι άνεργη 8 χρόνια. Καλή μου κυρία Ιωάννα, τι εννοείτε σπίτια σας? Ο νόμος Κατσέλη προστατεύει την πρώτη κατοικία. Γνωστά είναι αυτά. Δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε λοιπόν το σπίτι. Αλλά εγώ που είμαι άνεργη τώρα... Κυρία Ιωάννα μου, ναι. Κυρία Ιωάννα μου, μην έχετε πανικό. Ναι. Εσείς κάνετε μια διαδικασία και μπήκατε σε ένα νόμο. Ναι. Και θα μπείτε σε μια αίθουσα δικαστηρίου δικηγόρου σας να προσπαθήσει να πάρει το οριστικό το αποτέλεσμα. Δεν έχει τελειώσει η υπόθεση. Τώρα κρίνεται, τώρα, αυτή τη στιγμή. Ναι. Και θα κρίνει ο δικαστής αν εσείς δικαιούστε την προστασία του νόμου. Πόσα κινητά έχετε εσείς, κυρία Ιωάννα? Ένα, το μοναδικό.
Γιατί λέτε τα σπίτια μας. Γενικώς στους ανθρώπους λέω. Α. Ναι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε λίγο. Πόσα λεφτά χρωστάτε, κυρία Ιωάννα? 170. Πόσο καιρό έχετε να πληρώσετε, κυρία Ιωάννα? 8, όσο καιρό είμαι άνεργη. Παντρεμένη? Όχι, με μπόντι μου, χωρισμένη. Μάλιστα. Και πώς ζείτε τώρα που είστε άνεργοι, πώς τα βγάζετε πέρα? Από εδώ και από εκεί έραβα πρώτα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, έτσι, με βοήθεια. Ναι. Και στους ανέργους έχω ακούσει που μιλάω με την κυρία Βορδόνη ότι θα βγάλει μια δόση ο δικαστής και θα σας πει, χωρίς να κάνω εγώ το δικαστή, εγώ να το δω εξωδικαστικά, θα σου πει, κυρία Ιωάννα, 8 χρόνια. Πώς ζούσατε? Πώς ζούσατε και αν ήσασταν σε ένα ενίκιο, τι θα δίνατε, δεν πρέπει κάτι να δίνατε και εκεί? Ωραία, περίμενα να εκδικαστεί γιατί είχα αρρωστήσει. Είχατε αρρωστήσει. Είσαστε καλά τώρα? Τώρα, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, ωραία. Τι ηλικία έχετε εσείς? 65. 65, ναι. Παιδιά, έχετε αδέλφια, συγγενείς? Έχω ένα γιο που είναι εγγυητής. Έχει μπει στον νόμο κατσελεκίνος? Ναι, βεβαίως. Ωραία. Τι δουλειά κάνει το παλικάρι μας? Τίποτα. Άνεργος κι αυτός. Ναι. Δύσκολα πράγματα, κυρία Ιωάννα. Δηλαδή? Μιλήστε και με τον δικηγόρο, δεν σας τα έχει πει και ο δικηγόρος σας. Εγώ ξέρω δεν είμαι και δικηγόρος, αλλά επειδή έχω πάνω από 23 χρόνια στα δάνεια, θα σας πω ότι είστε δύσκολα, κυρία Ιωάννα. Επειδή δεν έχουμε εργασία. Ναι, αλλά έχω μπει στη διαδικασία να πάρω σύνταξη σε ένα χρόνο. Εγώ θα πω δύσκολα, θα ευχηθώ το καλύτερο και μιλήστε και με τον δικηγόρο σας να σας πει και αυτό την άποψή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, θα βγούμε και μετά, θα τα πούμε και αύριο. Λοιπόν, μια και μας έβαλε, κύριε. Να βγάλουμε και τον κύριο Μινά και να πάμε στα κόκκινα δάνεια. Ορίστε, κύριε Μινά. Τον κύριο Μινά, λέει. Παρακαλώ, ορίστε, κύριε Μινά, εσείς. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Χαλκιωτής. Μάλιστα, εγώ εδώ. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, λέω, κύριε. Παρακαλώ, κύριε Μινά, ορίστε. Είχα βγει εγώ το 12. Είμαι δημόσιος, δούλευα στο πολεμικό ναυτικό δημόσιο υπάλληλο. Μάλιστα. Έβγαλα 2.000 σύνταξη. Ναι. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ναι. Και μου τα κόψανε και έπαιρνα 1.100. Ναι. Δεν τα πήρα ποτέ τα λεφτά. Ποια λεφτά να πάρετε? Τα 2.000 τα πήρα ποτέ. Μάλιστα. Πήρα κατευθείαν 1.100. Σας πιάσανε περικοπές. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και τώρα μου δώσανε 160 και παίρνω 1.260. Ναι. Πήρα τα ανδρομικά από το επικουρικό. Ναι. Και τώρα τα ανδρομικά που δώσανε τώρα τα τελευταία. Δικαιούμαι να πάρω λεφτά τώρα το Δεκέμβριο που λένε, κύριε Γαβρίλο? Εσείς δεν πήρατε τώρα με τα αναδρομικά? Ναι. Τα πήρατε. Για αυτά που λένε τα 39 χρόνια που έχουμε. Πάμε λοιπόν, θα σας το εξηγήσω, κύριε Μινά. Ναι, ναι. Η μία πηγή εσόδων είναι από τα λεφτά που έχασα εγώ, ναι, και δίνει το κράτος ένα ποσό για το διάστημα 15-16. Που πήρατε το αναλογούν εσείς. Σωστά. Ναι. Σωστά. Ναι. Μπράβο. Το κράτος με τον νόμο του Βρούτση κάνει ένα νέο υπολογισμό των συντάξεων και δίνει πάνω από τα 30 χρόνια και όσο πλησιάζουμε στα 35 άλλη μία σύνταξη. Δηλαδή τι παίρνω εγώ, 1.000 ευρώ. Θα πάρω άλλο 90 ευρώ περίπου το μήνα σύνταξη αύξηση, κύριε Μινά. Μάλιστα. Αν εσείς όμως θέλετε να διεκδικήσετε και τα υπόλοιπα που έχετε χάσει τα μεγάλα ποσά, μπορείτε να κάνετε προσφυγή και τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή τα 90 ευρώ θα τα πάρω. Μέχρι το τέλος του χρόνου, ναι, το μήνα. Εντάξει, το καταλάβατε? Μάλιστα, κύριε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε μισό λεπτό, παιδιά, να πούμε κάτι σημαντικό. Γιατί εδώ έχουμε. Να το πω απλά για να το καταλάβετε. Όταν ξεκίνησε ο νόμος, κάνατε την πρώτη κατάθεση, όπως έχει πει και η κυρία Βορδόνη, τι να σας κάνω, έχει κορονοϊό, αλλιώς θα ήταν εδώ. Πρώτο δικαστήριο, δεύτερο δικαστήριο. Από το πρώτο δικαστήριο μέχρι το δεύτερο δικαστήριο δεν μπορούσε κάποιος να σας πειράξει. Όταν θα τελειώσει αυτό με τον κορονοϊό, θα έρχεται εδώ και στα πάνελ μας, θα εξηγεί από κοντά. Τώρα θα τη βγάζουμε μερικές φορές τηλεφωνικά. Τώρα λοιπόν έρχεται ένας νόμος και λέει όλα μέσα στο 2021. Εμείς έχουμε βγει εδώ και 6 χρόνια και έχουμε πει διαπραγμάτευση, γιατί με τη διαπραγμάτευση σώζω όλα τα ακίνητα που ενδεχομένως ο νόμος να μην τα προστατεύει. Και τώρα κάποιοι θα λέγατε, εγώ δεν άκρινα σωστό ή λάθος. Εντάξει, ρε Γαβούλα, ωραία τα λες, αλλά εγώ έχω το 27. Μέχρι το 27 είμαι καλεμένο. Αυτό τελείωσε. Άρα το 21 θα σε βρει με τις διαδικασίες του πτωχευτικού κώδικα
και το δικαστήριο να εγκρεμεί, δηλαδή να είναι να γίνει μέσα στο 2021. Και λέω εγώ, αν έχετε μία ανησυχία να το πω εγώ, ένα πρόβλημα να το πω εγώ, αν έχετε κανένα δυο ακίνητα, τρία, εάν στη σύμβαση αυτή είναι και ο Μπατζανάκης σας, ο οποίος δεν έχει μπει στον νόμο και έχει σκοτωθεί, γιατί άμα βγει η οριστική απόφαση, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες να διαπραγματευτούμε. Αλλά δυσκολεύουν τα πράγματα. Το είπαμε. Νέες διαδικασίες που κάποιος θα έχει την οριστική να διαπραγματευτούμε. Μιλάω για αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, έτσι. Δηλαδή, εσύ που έχεις μια οριστική απόφαση, κάτω από προϋποθέσεις του δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευτείς. Ελάτε τώρα, λέω, να κάνουμε τον εξοδικαστικό και να κλείσει το θέμα. Καταλάβατε. Άρα, και οι φίλοι μας, η κυρία που ήταν άνεργη. Γιατί μου στέλνει τώρα μήνυμα η κυρία Βορδόνη, να σας πω, κυρία Κατερίνα, ότι ο δικαστής θα ζητήσει μία δόση. Και το λέω γιατί εμπιστεύομαι τη Βορδόνη, γιατί έχει τεράστια εμπειρία στα δικαστήρια και έχει κάνει και πολλές δίκες. Και μου έχει πει πολλές φορές ότι οι πελάτες που ήταν άνεργοι, και σε αυτούς μπορεί να όσο μπορούσε να υπάρχει πίκη, αλλά σου λέει κάτι πρέπει να δίνεις. Όλα αυτά τα προβλήματα θα βγουν μέσα στο 2021. Νέοι τρόποι αναστολής πληστηριασμών και εσύ που έχεις τον νόμο μέσα στο 2021 και κάτι δεν σου πάει καλά, έλα τώρα να το τελειώσουμε, γιατί με μία ρύθμιση θα κλείσουμε όλα τα προβλήματα. Δεν θα κινδυνεύσει το δεύτερο, το τρίτο ακίνητο και θα τελειώσει η ιστορία και αύριο το πρωί μπορεί να κάνεις ένα καινούργιο ξεκίνημα. Εάν και εφόσον πιστεύεις ότι κάπου εκεί στον νόμο έχεις πρόβλημα. Εάν δεν έχεις πρόβλημα, καλή επιτυχία στον νόμο και ενδεχομένως να συζητήσουμε και αύριο, θα σας πάρω όλους τηλέφωνο, τι άλλες λύσεις έχεις. Η κυρία Νίκη, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Τι κάνετε, κύριε Χαλκιώτη? Καλά, εσείς? Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εγώ βγήκα το 10 στη σύνταξη με 31 χρόνια. Ναι. Εγώ δικαιούμαι κάτι να πάρω που λένε μετά από τα 30? Και δεύτερον, γιατί δεν το λέω καλά εγώ, τι γίνεται, γιατί το έχετε μπερδέψει σήμερα, πάμε. Να το πω, κυρία Νίκη μου. Ορίστε. Ακούστε. Όλοι οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί τις μειώσεις. Από το 12. Μπράβο. Μπράβο. Με έχουν κατακόψει. Κάτσε να στα πω ένα λεπτό. Από το 12 έχεις χάσει στη σύνταξη, στην επικουρική, όσοι έχουν και από τα δώρα, σωστά? Και από σύνταξη και από επικουρικό. Από το 12 αρχίσανε τα κοψίματα. Μπράβο, μπράβο. Αυτό που έδωσε η Νέα Δημοκρατία με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι, είτε είσαι συναγωγή είτε δεν είσαι, θα σου δώσει για το 15-16 ένα ποσό. Αυτό έκανε. Εμένα δεν μου έδωσε τίποτα. Μισό λεπτό. Με σημείο αναφοράς, κύρια ή κύριε και επικουρική, πάνω από 1.000 ευρώ μεικτά. Μόνο για την κύρια σύνταξη μιλάμε, κυρία Νίκη. Ναι, εγώ όμως... και το επικουρικό. Με ακούς λίγο. Το επικουρικό το έβγαλε. Με ακούς λίγο. Σ' ακούω. Μπράβο. Για αυτό το κομμάτι έκανε ερμηνεία της απόφασης και έδωσε αυτή την διάσταση και αποζημίωση. Πλήρωσε τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Κατανοητό. Μέχρι εδώ το καταλαβαίνουμε. Ναι. Μπράβο. Δηλαδή εγώ δεν δικαιούμουν. Κάτσε να σας τα πω. Άμα με αφήσεις να τα πω, δεν θα έχεις καμία πορεία. Από το 12... Σας ακούω με πολύ μεγάλη απόλαυση. Ορίστε. Σας ακούω με απόλαυση. Ωραία. Από το 12 μέχρι και σήμερα, εγώ που είμαι δημόσιος υπάλληλος, εγώ που είμαι μισθωτός, έχω χάσει δώρα, έχω χάσει περικουρικά. Αυτά θα τα διεκδικήσεις με προσφυγές. Ναι. Πάει αυτό. Κάποιοι έχουν κάνει, κάποιοι δεν έχουν κάνει. Ναι. Αυτοί που δεν έχουν κάνει, μην ακούς παραμύθια που λέω ότι δεν έχεις δικαίωμα, κανονικά μπορείς να διεκδικήσεις. Να το πω πάλι, που δεν είμαι και ο πλέον ειδικός, το μόνο που κινδυνεύεις είναι από την παραγραφή από τα χρόνια. Άρα και μέσα στο 2020 πρέπει να προλάβετε να τα κάνετε και από εκεί και μετά οι δικηγόροι θα σας βοηθήσουν και θα σας κατευθύνουν. Σωστά, σωστά. Σωστά, σωστά. Εκκρεμεί το επικουρικό. Σωστά, ναι. Μπράβο. Σωστά. Άρα, τα χοντρά λεφτά που έχω χάσει εγώ, δεν μου έδωσε την αποζημίωσή μου, μου έδωσε μόνο για τη σύνταξη. Αυτό που εγκρεμεί είναι τα δώρα, επικουρικά, αυτά τα διεκδικούμε. Τώρα, είπε, όσοι έχουν πάνω από 1.000 ευρώ, κύρια ή κύρια και επικουρική, θα δώσω αυτό το ποσό. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό.
Αυτό που μου λες εσύ είναι, είπε, το λέμε πολύ απλά, σαν παραμυθάκι. Όσοι έχουν πάνω από 30 χρόνια. Μπράβο. Και φτάσουν στα 35, θα τους δώσω έως και μία σύνταξη το χρόνο. Σωστά. Το τελειώσα. Καταλαβαίνω και αυτό. Εγώ έχω 31 όμως. Θα σου δώσει τον αλογούν. Αυτά θα μου τα δίνει κάθε μήνα. Ναι. Και τι μπορεί να μου πέφτει εμένα, κύριε Χαλικιώτη. Ένα δωδέκατο, το ενδωδέκατο της σύνταξης. Αν είσαι στα 35. Ένα μικρό ποσό θα είναι. Εντάξει, με κλείνουνε, δεν έχω άλλο χρόνο. Άντε να είστε καλά. Γεια σου, κυρία Νίκη, γεια σου. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Δεν προλάβαμε να δείξουμε τίποτα. Εγώ το μόνο που έχω να πω, γιατί είχε μεγάλη συμμετοχή εκπομπή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι στο 210-49-64-569 πάρτε αύριο ένα τηλέφωνο, γιατί εδώ είναι περιορισμένο, να σας τα εξηγήσουμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Μην φοβάστε, πρώτα Θεός. Και είναι και σήμερα Άγια ημέρα. Είναι του Αγίου Ιάκωβου Τσαλίκη. Βοήθειά μας, πρώτα Θεός. Όλα θα πάνε καλά. Μη στεναχωριέστε, αγωνιζόμαστε, θα κερδίσουμε. Πρώτα ο Θεός όμως. Πάρτε ένα τηλέφωνο και όλα θα πάνε καλά. Καλό βράδυ, μείνετε στο Blue Sky.